Ωπα ρε μάγκες. Ωπα, γκρε πυρσός, αυτά είναι εποχές. Game Space, ανόρθωση γουλουτζού, το τελευταίο παιδιά... Και το τελευταίο τι είναι? Η τελευταία ομάδα τι είναι? Το τελευταίο σήμα ποια ομάδα είναι? Και τώρα τι είναι, το τελευταίο τι είναι? Optimistic, κάτι δεν είναι αυτό ρε. Όχι, δεν ξέρω το ποιο είναι, δεν μπορώ να το βρω. Αλλά θα κάνω ένα wild guess. So, η Desire δεν είναι αυτή, στο τέλος. Κάτσε, γουλουτζού ποτέ έφυγε. Με Mediterranean College. 10.000 άτομα έχουν περάσει από αυτή την ομάδα. Δεν ξέρω, δεν... Μπορώ να πω ότι είναι ομάδα της Ισπανίας. Ισπανική! Αυτό είναι η Β' Ισπανία είναι. Στην Ισπανία αυτή τη στιγμή έχουμε τον Τζιπεράγκο και τον Icebreaker. Με τίποτα. Ο Έμπειρος ή αλλιώς Jack Splunk. Jack Splunk. What? Πότε πήγες την κρέα ο Jack Splunk. Φαντάστηκα έτσι για κανένα πληρωματικό στην αρχή. Μα όλες οι άλλες είναι ίδιες, νο? Όχι, η τελευταία είναι η Ζέτα που μπέρδεψα το λόγο του Desire. Δεν είναι current, οκ. Okay. Και στον πυρσό. Α, την πυρσό με το γουλού. Είναι ο μεγάλος Μασίνα, Καραμπίνα, ο Τζότζος. Γουλου Τζου, Ζέτα, Τζότζος. Τζότζος. Γκρε, πυρσό, Game Space. Αυτός πρέπει να είναι ένας κακοπαίκτης, Τζότζος λέγεται. Big Vitality BDS. Big, big. Λαμπρόφ δεν είναι. Δεν θυμάμαι πώς λέει. Ο Jungler τους. Εδώ πέρα μήπως λείπει κάποια ομάδα λίγο πιο πριν από εγώ. Big Vitality BDS. Λαμπρόφ. Λαμπρόφ. Ο Λαμπρόφ. Ο Λαμπρόφ έχει παίξει big. Απίστευτο. Το μετράμε. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Λάμπροφ. Ο Λάμπρος. Λάμπρος. Λαμπρόφ. Λαμπρόφ. Λαμπροβάρα. DD Game Space. Team Φάντασμα ξανά Game Space. Παίζει τώρα Game Space, αυτό το split. Το προηγούμενο. Ήταν στο προηγούμενο split τη Game Space. Δεν είναι present το Game Space, είναι γενικά καλό, okay. Α, οκ, okay, ναι, γενικά, γενικά αυτή η πορεία. What, υπάρχει τέτοιε παίχτε. Τώρα μου βάζει δύσκολα. Δύσκολο, μπορώ να πω. Γουλού, Καμπαμαρού. Όχι, δεν γύρισε Game Space. Δύο φορές στην Game Space. Έλα τώρα. Ποιος γύρισε Game Space μετά από το Team Φάντασμα. Ποιος από Φάντασμα πήγε Game Space. Λογικά σε Team Φάντασμα την καλή όμως. Ο Σάντι έχει παίξει δύο φορές στο Game Space. Δεν έχει παίξει. Μπορεί να μην έχει παίξει ποτέ στο Game Space πλάκα-πλάκα. Δεν είναι ο. Ο Σίρινοξ είναι. Όχι ο Σίρινοξ. Και να πει. Different Dimension. Different Dimension στο GRL του είχαμε μία σεζόν. Στη μία σεζόν ήταν ο Νίκολεξ. Ο Fed δεν ήταν DD. Υπάρχει ένα Game Changers εκεί. Και είναι ο Νίκολεξ. Ήταν Φάντασμα και πήγε. Α, ο Νίκολεξ. Ο Νίκολεξ είναι. Έχει παίξει Game Space ο Νίκολεξ. Ο Νίκολεξ. Ο Νίκολεξ. Είναι ο Νίκολεξ. 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 Ο Νίκολεξ. Νίκολεξ. Δεν θυμόμουν Χαν Σάμα και θυμάμαι Νίκολεξ. Πίστευτο. Ο Νίκολεξ. Εγώ είμαι. Cloud9 Fanatic Mad Lions. 2018-2020 και παίζει τώρα στους Mad Lions. Έλα με τη Mad. Όλοι θα τη φανάτη τους πήρανε. Τι γίνεται. Οι Mad Lions σήκωσαν το LEC και για κάποιο λόγο δεν μου έρχεται όλο το roster τους κατευθείαν. Δηλαδή θα έπρεπε να το ξέρω instantly. Δεν ξέρω. Και είναι και τώρα. Και έχει περάσει Fanatic. Ποιος ήταν Αμερική από αυτούς, κάτσε να το σκεφτώ λίγο. Είναι μόνο για παίκτες, δεν έχεις σχέση coaching staff. Μόνο παίκτες. Κάτι δεν μου κολλάει εδώ πέρα. Το πρώτο όνομα που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο Νίσκη, αλλά δεν νομίζω τι είναι. Από Cloud9, δεν το θυμάμαι το Cloud9 αυτόν. Είναι τώρα στη Mad Lions. Ναι. Ποιος είναι τώρα στο team. Είναι ο Κάρτζι, ο οποίος δεν είναι. Είναι ο Χίλτσεν, ο οποίος δεν είναι. Όχι. Mad Lions τώρα έχουν Ελιό Γιαννίσκη, Χίλισαν Κάρζι και Τσέισι. Α, το έντυσε έτσι θα πω. Ο Κάρζι. Και μετά έχουμε Τσέισι, Ελιόγια και Μιντ. Α, Νίσκι. Γνωστό και ως Νέσκουικ. Τον λένε όλοι στο δεύτερο. Μόνο Νίσκι μένει. Ο Νίσκι. Αυτός είναι ο Νέσκουικ. Και η Νίσκι. Α, ναι, ο Νίσκι, ο Νίσκι. Όντως, αυτό ήταν έπρεπε να το βρω με τη μία. Νίσκι. Νίσκι. Α, ο Νίσκι είναι. Is Νίσκι. Ο Νίσκι. Αυτός είναι ο Νίσκι σίγουρα. Ο Νίσκι. Νίσκι. Παναγία μου, τον έχω ξεχάσει αυτόν. Ζητού, μετά το 20 πήγε Cloud9 και μετά Vital. Ήταν στο G2 το 15. 5 χρόνια στη G2 και μετά Cloud9. Όπα, περίμενε, αυτό είναι tricky. Το Planer άλλαξε G2 τότε, νομίζω. Είναι ακόμα στην Vital, απλά έχει μπει από το 21. Ο Μπο, όχι. Ο Γιάνκορ. Πέρκοβιτς. Ο Πέρξ. Ο Πέρξ. Δεν ήταν τρίκι, απλά για κάποιο λόγο ξεχάσει τον Πέρξ Cloud9. Εύκολο ήταν τελικά. Μου πήρε λίγη ώρα. Ρε με το NA.